Θα καλημερίσω συχνότητα το 984, τον καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων και διδάσκοντα στο ΕΚΠΑ θέματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής και των οπλικών συστημάτων. Είναι ένας από τους ειδικότερους στη χώρα. Άρα θα βάλω και το ερώτημα του ακροατή, αυτό που ρώτησε για το βομβαρδισμό με το υπεργιγαντιαίο, λέει, Β2 των Αμερικανών στους Χούτι, αν είναι μήνυμα σε ευρύτερα στην περιοχή και προς άλλους. Θα μας πει ο ειδικότερος, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Διαλύστε μας αυτό το διαδικαστικό που έθεσε ακροατής. Το ότι χτύπησαν, λέει, οι Αμερικανοί τους Χούτι με αυτό το υπεργιγάντιο βομβαρδιστικό Β2, είναι μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή? Κοιτάξτε, το Β2 είναι το πιο εξελιγμένο βομβαρδιστικό που έχουν οι Αμερικανοί. Έχουν 19 όλα και όλα από αυτά. Είναι ένα stealth βομβαρδιστικό. Το ότι χτύπησαν με ένα τόσο εξελιγμένο όπλο τους Χούθι, οι οποίοι δεν έχουν και κάποια ιδιαίτερη έτσι ικανότητα αεράμινας, ναι, είναι ένα ευρύτερο μήνυμα σίγουρα, ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσουν και το Ιράν. Παρόλα τα αυτά, ακόμη και αυτό το σύστημα, ελάχιστα πράγματα μπορεί να κάνει εναντίον του Ιράν, τόσο λόγω των αριθμών στους οποίους διατίθεται, όσο και ότι ακόμη και το πιο ισχυρό διατριτικό όπλο που μπορεί μόνο αυτό να κουβαλήσει, δηλαδή η διατριτική βόμβα, η GBU-57, η περιβόητη μόπη Massive Ordnance Penetrator, που είναι εξειδικευμένη στο να χτυπάει υπόγειες εγκαταστάσεις, πολύ δύσκολα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εξαιρετικά προστατευμένη εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντόφ, την πυρηνική εγκατάσταση, και σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην Νατάνζ, η οποία είναι κυριολεκτικά θαμμένη σε εκατοντάδες μέτρα μέσα στον βράχο. Οπότε περισσότερο είναι κινήσεις σημειολογικές και συμβολισμών παρά κινήσεις ουσίας όλες αυτές. Αν σας ρωτήσω, και φεύγω από το ειδικό τεχνικό θέμα, το οποίο απαντήσατε, αναλύσατε, αν σας ρωτήσω, με την τροπή που έχουν πάρει τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, όπου προδήλωση είναι το Παλαιστινιακό διαχρονικά, αλλά εδώ έχει ανοίξει πάρα πολύ ιστορία, αν σκεφτεί κανείς Συρία, η οποία Συρία ήρθε και σε εμπλοκή με την Τουρκία στα σύνορά της προχθές, Συρία, Λίβανος, Γάζα, Δυτική Όχθη, η Εμένη Χούτη, Ιράν, Ιράκ, σήμερα τι μπορούμε να πούμε, πού μπορούμε να οδηγηθούμε στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή? Σίγουρα έχουμε μια κατάσταση ευρύτερης μετάλλαξης, δεν θα πω από σταθεροποίησης μόνο, γιατί είναι κάτι πιο σύνθετο. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς θέλει να κάνει το Ισραήλ. Ξέρετε, έχουμε εγκλωβιστεί κατά τη συνήθειά μας στην Ελλάδα σε μια πάλι ποδοσφαιρική λογική. Ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, και αδυνατούμε να δούμε το κυρίως θέμα, το οποίο είναι, ωραία, τι ακριβώς στοχεύει το Ισραήλ? Έχει κάποια υψηλή στρατηγική? Έχει κάποιον στόχο, ρεαλιστικό στόχο, που επιδιώκει να πετύχει για να και κάποια στιγμή να σταματήσει ο πόλεμος, ή επειδή έχει ένα ισχυρό πολεμικό εργαλείο το χρησιμοποιεί γενικώς και αορίστως, ουσιαστικά χωρίς να έχει κάποιο ορατό έτσι τέλος όλο αυτό? Ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναπάθει το Ισραήλ. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή τείνουμε να το μυθοποιούμε, ακόμη και αυτοί που το μισούν θεωρούν ότι είναι κάτι πανίσχυρο, με πάση περιπτώσει, και κάτι πάνσοφο που ελέγχει τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως, και αυτό υπάρχει και στην επιστημονική βιβλιογραφία από Ισραηλινούς, όχι τίποτα ειρηνιστές, από τα κεράκια εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ έχει μια πολύ ευέλικτη έτσι, εφαρμογή της στρατιωτικής ισχύως, η οποία γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Η τακτική είναι αυτή που δημιουργεί τους στρατηγικούς στόχους. Είναι αυτό το περιβόητο δόγμα της Aufrechtstaktik, το γερμανικό, το οποίο τι κάνει, ότι η διοίκηση γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
οι γείτονες επί του πεδίου είναι απόλυτα ελεύθεροι, αυτοσχεδιάζουν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχουν αντικειμενικοί σκοποί που δεν αλλάζουν και τα πάντα διαμορφώνονται ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Αυτό όμως τι γίνεται? Ουσιαστικά δημιουργεί καθυποτάσει τη στρατηγική στην τακτική και οι διαρκές επιτυχίες επί του πεδίου ουσιαστικά κινδυνεύουν, και έχει γίνει και στο παρελθόν, να εγκλωβίζουν το Ισραήλ σε μια αλληλουχία από νίκη σε νίκη, η οποία όμως οδηγεί σε στρατηγικά αδιέξοδα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι στον πόλεμο των 6 ημερών η υπερβάλλουσα επιτυχία των Ισραηλινών τους οδήγησε να καταλάβουν ολόκληρη τη Χερσόνησο του Σινά, πράγμα που δεν ήταν σκοπούς τους, δεν ξέρανε πώς να τη διαχειριστούν αυτή την επιτυχία. Βρέθηκαν με έναν χώρο τον οποίο δεν μπορούσαν να καλύψουν, εγκλωβίστηκαν μετά στον πόλεμο της Φθοράς και στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και εν πάση περιπτώσει δεν πέτυχαν αυτό που θέλανε να πετύχουν. Οπότε και σήμερα εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω τι θέλει να κάνει το Ισραήλ. Ακόμη και στη Γάζα δεν μπορώ να καταλάβω, να τους σκοτώσει όλους και είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Στο Λίβανο ακόμη περισσότερο, τι ακριβώς θέλει να επιτύχει? Το να επιτυχάνει νίκες διαρκής επί του πεδίου χωρίς όμως να έχει κάποιον ορατό στόχο εξόδου από εκεί, δεν βλέπω τι του προσφέρει. Και με το Ιράν ειδικά, ναι, ειλικρινά εκεί σηκώνω ψηλά τα χέρια. Δεν ξέρω ακριβώς τι στοχεύει το Ισραήλ. Αυτά που ακούμε ότι θέλει να αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά το Ιράν και τα λοιπά είναι εκτός πραγματικότητας, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, είναι αδύνατον. Φυσικά δεν ισχύει και αυτά τα φλιναφήματα που ακούγονται ότι θα επιτύχει ανατροπή του καθεστώτος. Η εθνικιστική κοινωνία του Ιράν, το μόνο που δεν πρόκειται να κάνει σε αυτή την περίπτωση είναι να στραφεί ενάντια στο καθεστώς τη στιγμή που βρίσκεται η χώρα σε πόλεμο και μάλιστα με το Ισραήλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και αν θέλουν να επιτύχουν κάποια ολοκληρωτική νίκη εντός εισαγωγικών έναντι του Ιράν. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να το κάνουν είναι μαζική πυρηνική επίθεση. Για να μου τα πράγματα με το όνομά του. Μαζική πυρηνική. Δεν είναι αδύνατο. Ναι, ναι, προφανώς ναι. Δεν είναι αδύνατο, αλλά τι θα σημαίνει αυτό για όλο τον πλανήτη πια, ε? Θα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε εποχές ανήκουστες. Δεν είναι αδύνατον ότι κάποια υπερακραία γεράκια μπορεί να έχουν σκεφτεί, όχι μαζί, όχι επίθεση εξαφάνιση του Ιράν, αλλά προσβολής των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν με πυρηνικά όπλα, που είναι παρεπτόντως και η μόνη ρεαλιστική μέθοδος για να καταστρέψει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Θεωρώ όμως ότι αυτά, εάν έχουν συζητηθεί, θα ήταν στο περιθώριο και νομίζω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει έτσι πολύ πάγο σε αυτές τις όποιες έτσι επιδιώξεις των Ισραηλινών. Οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν το Ιράν. Καταρχάς να πούμε τα στοιχειώδη. Δηλαδή μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ μεσολαβούν χιλιάδες χιλιόμετρα. Είναι σαν εμείς να κάνουμε πόλεμο με τη Φιλανδία ή με την Πολωνία. Λοιπόν, οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι της στρατιωτικής ισχύως, ιδιαίτερα της χερσαίας ισχύως και των δύο χωρών, απλά είναι εκτός παιχνιδιού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μετά, η σχετικά μικρή αεροπορία του Ισραήλ, δεν είναι αμερικάνικη αεροπορία, αυτό εννοώ, για να μπορέσει να κάνει κρούση εναντίον μιας πυκνής και εξελιγμένης αεράμυνας σε τόσο μεγάλο έδαφος, χρειάζονται τεράστια πακέτα αεροπλάνων από αυτά που θα κάνουν ένα αέριο ανεφοδιασμό ηλεκτρονικού πολέμου και. Οπότε το δόντι αυτού του πακέτου, δηλαδή οι βόμβες, οι πύραυλοι που θα πέσουν για να χτυπήσουν στόχους στο Ισραήλ, είναι σχετικά πολύ μικρός ο αριθμός θα πέσουν στο Ιράν. Το Ιράν από πλευράς του, ακριβώς γιατί έχει αναπτύξει μια φιλοσοφία άμυνας για να αντιμετωπίσει μαζική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει επιτύχει έναν τρομακτικά αποκεντρωτικό τρόπο πολέμο, ειδικά η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό το λένε Mosaic Warfare, πόλεμο ψηφιδωτού, που είναι τρομακτικά δύσκολο να χτυπήσεις κάποιες κεντρικές δομές. Τα περισσότερα βρίσκονται, οι περισσότερες κρίσιμες εγκαταστάσεις είναι στο υπέδαφος, όπως είναι ας πούμε οι χώροι φύλαξης αλλά και εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, που ούτε ξέρουν ακριβώς που είναι και ούτε είναι εύκολο να χτυπηθούν. Οπότε δεν βλέπω να έχει νόημα κάποια επίθεση εναντίον του Ιράν στη λογική ότι θα επιτύχουμε συντριπτικό πλήγμα και όλα αυτά οι μεγαλοστομίες που ακούγονται και αναπαράγονται εδώ. Για να μην μπούμε επίσης στο γεγονός ότι
η Ιρανική πυραυλική επίθεση αποτέλεσε ένα σοκ, η τελευταία, αποτέλεσε ένα σοκ για τους Ισραηλινούς, γιατί όλο αυτό το πολυδιαφημισμένο πολυστρωματικό αντιβαλιστικό πλέγμα δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε τουλάχιστον με τον τρόπο που περιμέναμε. Και είδαμε ομοβροντίες ολόκληρες πυράβλων να περνάνε και να χτυπάνε τους στόχους τους. Δεν είναι ότι πέσανε στον γάμο του Καραγκιόζη. Δείχνει ότι αν το Ισραήλ κλιμακώσει και το Ιράν μπορεί να κλιμακώσει και να αρχίσει να χτυπάει πόλεις, ας πούμε, του Ισραηλίνες που δεν μπορούν να προστατευτούν από ό,τι φάνεται. Και εκεί θα πάμε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε είμαι, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς γιατί είναι δύσκολο να χτυπηθεί το Ιράν με συμβατικά όπλα και να χτυπηθεί. Να έχει με ένα σοβαρό. Να χτυπηθεί, λέτε, θα χτυπηθεί, αλλά το πόσο θα είναι κέρια τα νευραλγικά τα χτυπήματα. Ναι. Ναι, θα σας πει κάποιος. Και ναι, αν σύρεις τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την ιστορία, είναι το ίδιο μετά ή αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά αν σύρεις τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άλλοι παίκτες ισχύως θα κάτσουν αμέτωχοι. Νομίζω ναι, και ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυσκολία να επιτύχουν ένα συντριπτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν, εκτός εάν οδηγηθούν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας με το Ιράν, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι εκτός συζήτησης στο αμερικανικό σύστημα εξουσίας. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση ανοίγει ο ασκός του αιώλου, γιατί μια μαζική επίθεση ολοκληρωτικού χαρακτήρα εναντίον του Ιράν είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει την άμεση και αποφασιστική αντίδραση τόσο της Ρωσίας όσο της Κίνας, που δεν πρόκειται να αφήσουν ένα Ιράν να καταρρεύσει. Που επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, δεδομένου ότι ακραία σενάρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Χωρίς να σημαίνει όμως, στο σημείο που έχουμε φτάσει, ότι δεν υπάρχουν και ακραία γεράκια, παρανοϊκά γεράκια. Είδαμε άλλωστε. Είχε πει ο Θέμης ο Τζίμας ένα πολύ ωραίο και το έχω κρατήσει, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα ακραία γεράκια και τα παρανοϊκά γεράκια. Δηλαδή και εμείς τέλος πάντων περιμένουμε από τα ακραία γεράκια, που είναι εν πάση περιπτώσει πιο λογικοί, να κρατήσουν την αντιπαράθεση αυτή τόσο στην Ουκρανία όσο και εδώ σε λογικά πλαίσια. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάνετε μια προσέγγιση και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, συμπεραίνω ότι επειδή δεν έχετε απάντηση πού θέλει να πάει το Ισραήλ, έχουμε όμως κάποια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή έχει 60.000 νεκρούς και μάλιστα κατά μάλλον ήτων αμάχους νεκρούς, χιλιάδες παιδιά, σφαγείο δηλαδή στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, από τη μια. Από την άλλη έχουμε αυτά τα, καλά το είπατε, σε τακτικό επίπεδο, χειρουργικά ακριβίας που αποκεφαλίζουν Χεσμπολάχ, Χαμάς τις ηγεσίες, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Το ερώτημα λοιπόν επανέρχεται. Άρα εδώ αν δεν βρεθεί μια πολιτική διέξοδος, απλά θα έχουμε ισοπεδώσεις και εκατόμβοι νεκρών, τίποτα άλλο. Ακριβώς, στη Χαμάς και στο Λίβανο φυσικά. Στο Λίβανο είναι πολύ πιο δύσκολο και η Χεσμπολάχ. Ακόμη και με αυτό τον... αυτή τη γενοκτονία τέλος πάντων που είδαμε στη Γάζα, ακόμη και να επαναληφθεί, που είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο και έχει πολύ περισσότερες έτσι συνιστώσεις, γιατί εκεί είναι πάρα πολλές ομάδες κοινωνικές, εθνοτικές κτλ. Δεν μπορείς να αρχίσεις να καταστρέφεις έτσι. Θα υπάρξουν αντιδράσεις πολλαπλές. Αλλά ακόμη και έτσι η Χεσμπολάχ πολύ δύσκολα μπορεί να συμφλιβεί. Οπότε όλες αυτές οι επιτυχίες, πραγματικά εντυπωσιακές επιτυχίες του Ισραήλ, εντυπωσιακές με στην ομότητά τους, εν πάση περιπτώσει, δεν τις κρίνουμε από ηθικής άποψης, αλλά από επιχειρησιακής άποψης ήταν πράγματι εντυπωσιακές, όπως αυτή η μαζική ασύμμετρη επίθεση εναντίον των ηγεσιών της Χεσμπολάχ. Ναι, μεν είναι τακτικές επιτυχίες, αλλά δεν οδηγούν σε κάποιον στην επίτευξη ενός στρατηγικού σκοπού. Είναι, πώς να το πω, σαν κάποιος να είναι πολύ καλός πυγμάχος και να έχει βγει έξω και να αρχίσει να δέρνει γενικώς. Ναι, δεν γίνεται όμως. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει όλο αυτό να έχει μια στόχευση. Δηλαδή, ο πόλεμος, όπως έλεγε ο Κλαούζεφ, συνέχεια της πολιτικής μαλαμέσα. Είναι ένα εργαλείο. Και το εργαλείο το χρησιμοποιείς, ακόμη και αν το θες να το χρησιμοποιήσεις με ακραία ομότητα και αναλγησία και να χτυπήσεις και αμάχους κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει μια στόχευση, άρα και πρέπει να έχει και μια στρατηγική εξόδου. Η αλλαγή συνόρων θα μπορούσε παρακαλώ. Να είναι η αλλαγή συνόρων προς όφελος του Ισραήλ ευρύτερα. Δηλαδή να φτάσει η Εφράτη, η Ιορδάνη, να τον καταλάβει από εδώ, από εκεί.
τώρα που θεωρεί ότι έχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και με τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια και το μούδιασμα των αντιπάλων του από την άλλη με τα στοχευμένα του χτυπήματα. Θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική και μπορεί να περπατήσει μια τέτοια στρατηγική. Γιατί είπατε για πολύ μεγάλο χώρο, πολύ μεγάλο πληθυσμό. Καλά, αυτό που ακούω, ας πούμε, ότι να καταλάβουν το Ιράν, εντάξει, 90 εκατομμύρια, εντάξει, πόσα. Εκτός αν τους εξαϊλώσουν. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν γίνεται. Δεν θα γίνονταν ακόμη κι αν οι δύο χώρες ήταν δίπλα. Πολλό δε μάλλον τώρα που τους χωρίζει ένας τεράστιος. Μια τεράστια έκταση, μια τεράστια απόσταση. Κοιτάξτε, στη Γάζα είναι πιθανό να θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κάποια στιγμή να επιτύχουν ολοκληρωτική εξάλληψη του πληθυσμού εκεί. Που δεν πάλι δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, θα δημιουργηθούν δυνάμεις που θα πολεμούν το Ισραήλ από άλλες περιοχές και πλέον θα έχει δημιουργηθεί και μια νέα γενναία εχθρών που θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση κτλ. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Το να φτιάξουν αυτό που λέγανε μια ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και να κάνουν τι, να διώξουν τη Χεζμπολάχ από εκεί εντελώς, θα διεισδύσει. Το είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν και το 2000 αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν το βάρος των απολειών που, παρόλο που είχαν δυνάμεις χριστιανικές πολιτοφυλακές που τους βοηθάγανε. Και δεν βλέπω και αυτή η ζώνη να είναι τόσο πολύτιμη όσο ήταν τότε, δεδομένου ότι η Χεζμπολάχ έχει όπλα πολύ μεγάλου βεληνικού πλέον και μπορεί να εξαπολύει εναντίον του Ισραήλ από μεγαλύτερε αποστάσει, όχι μόνο από τον Νότιο Λίβανο. Κοιτάξτε, δεν έχουμε βέβαια και τουλάχιστον δεν έχω εγώ όλε τι πληροφορίε που θα έπρεπε να έχουμε για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ότι το Ισραήλ έχει πέσει θύμα αυτή τη ικανότητά του να επιτυχάνει νίκε και επιτυχίε στο πεδίο, χωρί όμω να τι έχει ενταγμένε σε μια στρατηγική εξόδου, σε μια στρατηγική επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων απτών στόχων και εγκλωβίζεται όλο ένα και περισσότερο σε ένα διέξοδο. Για να μην μιλήσουμε φυσικά ότι άλλο το Ισραήλ, άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, επειδή ακριβώς είχε πολύ μεγάλες ευθύνες και θα αντιμετώπιζε πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες μετά την εισβολή της Χαμάς, είναι μια διαρκής φυγή από αυτή τη διαδικασία, ένας παρατεταμένος πόλεμος. Μην ξεχνάμε ότι μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, η περιβόητη επιτροπή Αγκραγκάτ το 1973, παραλίγο να βάλει φυλακή ακόμη και την Γκόλτα Μέγερ, την εμβληματική πρωθυπουργό του Ισραήλ, παρόλο που είχε νικήσει, έτσι αποδίδοντας τις ευθύνες για το ότι δεν αντέδρασε έγκαιρα. Αντέδρασαν έγκαιρα οι Ισραηλινές δυνάμεις και φνηδιάστηκαν κλπ. Μετά την επίθεση της Χαμάς, νομίζω το κατηγορητήριο θα ήταν ανελαίητο εναντί του Νετανιάχου αλλά και άλλων στην κυβέρνησή του. Οπότε η καταφυγή σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος, ας πούμε, είναι και ένα πολιτικό καταφύγιο για τον Νετανιάχου. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θέλω μια κουβέντα και θα πάω σε διάλειμμα για να έρθω μετά στα καθημά, στο τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος. Θέλω όμως μια κουβέντα πριν τη διακοπή στο εξής. Σήμερα ο Ζελένσκι λέει παρουσιάζει το νέο σχέδιο νίκης στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ουκρανία, γιατί με αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή έχουν φύγει τα φώτα πολύ πολύ από την Ουκρανία. Σχέδιο νίκης, πώς το ακούτε? Ναι, κοιτάξτε, θα ήταν κωμικό αν δεν ήταν τραγικό, υπό την έννοια ότι συνεχίζεται η εκατόμβη εκεί πέρα και ανεξαρτήτως το τι πιστεύει οποιοδήποτε για το ποιος είχε την ευθύνη και πόσο μέρος της ευθύνης για αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός παραμένει ότι έχει βγει, ότι έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο, ιδιαίτερα για τους Ουκρανούς, για τη Ρωσία το συζητάμε, αν θέλει, δεν θέλει, μπορεί και δεν θέλει να επιτύχει μια συντριπτική νίκη ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο και εκεί η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να υπάρξει κάποια σοβαρή διαπραγμάτευση με βάση το τι υπάρχει επί του πεδίου, έτσι ώστε να προκύψει μια έφευση, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι, η ειρήνη σαν αυτή που έχουμε στη γραμμή αντιπαράθεσης μεταξύ Βορείου και Νοτιού Κορέας. Όλα τα υπόλοιπα είναι, νομίζω, εκτός πραγματικότητας. Εκεί τώρα ακούμε στρατηγική νίκη Ουκρανίας και τα λοιπά, νομίζω αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, ακόμη και η πιο έτσι ακραία αισιόδοξοι και αυτοί που υποτιμούν ακραία το ρωσικό στρατό, νομίζω ότι δεν μπορούν να δεχθούν ότι αυτό το πράγμα έχει κάποια στοιχειώδη λογική. Λοιπόν, θα πάω σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για το μεγάλο πακέτο, γιατί εδώ έχω και βροχή ερωτημάτων, κύριε Γρυβά. Κύριε Γρυβά, έρχομαι λοιπόν σε αυτό το ταραγμένο πεδίο
με δύο μεγάλους περιφερειακούς πολέμους ή συγκρούσεις, η Μεσόγειος δεν είναι εκτός κάδρου, ούτε πολύ περισσότερο φαντάζομαι, θα συμφωνείτε, το τρίγωνο Αθήνα-Λευκοσία-Άγκυρα. Θέλω λοιπόν Αντιθέτως. Θεωρείτε ότι εκόντες-ακόντες εμπλεκόμαστε σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση, ακριβώς γιατί μεταλλάσσεται η πολιτική γεωγραφία γύρω μας και η γεωγραφία ισχύως, ο έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά σημαντικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου γίνεται ακόμη πιο σημαντικός. Αφενός μεν γιατί βρισκόμαστε κοντά στις εξελίξεις, η περιοχή αυτή είναι κόμβος, η γεωγραφία της ενέργειας από μόνη της είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι εάν διευρυνθεί η σύγκρουση με το Ιράν, ήδη οι Χούθη που είναι τίποτα μπροστά στο Ιράν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις ροές, στην αυσιπλοεία και στην ακόλφα και στις ενεργειακές ροές. Αν έχουμε κάποια διευρυμένη σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, αυτό σημαίνει ότι οι ροές ενέργειας από την περιοχή θα έχουν τεράστια προβλήματα, αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό το πράγμα, δημιουργείται μια ευρύτερη και μακροχρόνια ανασφάλεια για τις ενεργειακές ροές από εκεί. Άρα, τα ενεργειακά κοιτάσματα, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου που βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και λέω του φυσικού αερίου γιατί το φυσικό αέριο δεν μετακινείται εύκολα και πρέπει να είναι κοντά σχετικά στο χώρο κατανάλωσης, πέραν από την όποια οικονομική αξία τους, αποκτούν κολοσσιαία γεωπολιτική αξία, εύστρο και ως στρατηγική εφεδρεία για την επιβίωση πλέον ενεργειακή της Ευρώπης. Οπότε ναι, ό,τι συμβαίνει μας επηρεάζει και εμάς πάρα πολύ. Και εμείς φυσικά ό,τι γίνεται εδώ επηρεάζει το ευρύτερο σύστημα. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν έρχεται ο κύριος Χακάν Φιντάν στις 8 Νοεμβρίου για να διερευνήσουν το πλαίσιο συνομιλιών που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα διάλογο, και ενώ έχουν μεσολαβήσει, για να μην τα ξέρουν δύο ακρατές, τα ξέρετε κι εσείς, τα μύρια όσα, και συμβαίνουν ακόμη και τώρα τα μύρια όσα, και η Τουρκία, θα το πω σε απλά ελληνικά, λέει παιδιά εντάξει, να τα δούμε όλα, να φτάσουμε και μέχρι τη Χάγη, αλλά θα τα δούμε όλα πακέτο. Αφήστε το δικό σας, λεκτικά τουλάχιστον, περί οριοθέτησης ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Και από τη δική μας την πλευρά και σιωπούμε, ή στον εσωτερικό διάλογο αρχίζουν κάποια περίεργα. Το τελευταίο περίεργο ήταν η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι μόνο μέρος δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας η αιγιαλίτιδα ζώνη? Θεωρητικά. Στην πράξη θα το διαπραγματευτούμε. 8, 9, 10, 11, όπως γίνεται μια διαπραγμάτευση για ένα σακί πατάτες στη λαϊκή. Ή το άλλο προχωρημένο, ότι αναμφισβήτητα τα νησιά έχουν κυριαρχία, δεν ισχύει το ίδιο και για τη θάλασσα. Το σπάμε. Ή το άλλο. 12 μίλια στο Ιόνιο, 6 στο Αιγαίο. Το σπάμε. Ή το άλλο. Έχεις έναν μουφτή διορισμένο από την ελληνική πολιτεία, τον οποίο διώχνουν κλωτσιδών από την Ξάνθη γιατί ο ψευτομουφτής κάνει κουμάντο, και έχεις και μία ανακοίνωση χθες ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο κανονικός μουφτής, ο διορισμένος από την ελληνική πολιτεία, πήγε εκεί για λόγους προβοκάτσιας, να κάνει προβοκάτσια. Δηλαδή ζητάνε και τα αρέστα από πάνω. Σε αυτό το κλίμα μιλάμε για θάλασσες ηρεμίας. Χθες κάτι είπε ο πρώην πρωθυπουργός από την Κύπρο, και βάλτε και το Κυπριακό, μία από τα ίδια. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να πούμε? Ναι, κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, καταρχάς, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον και πως έγινε ακριβώς και στο επεισόδιο της Κάσου πριν από μερικές μήνες, η Τουρκία συνεχίζει να θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά εν συνόλο δεν έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Όπως φάνηκε τότε, ας πούμε, που τα 5 τουρκικά πολεμικά διαχείρισαν ότι η υφαλοκρηπίδα ακριβώς έξω από τα 6 ναυτικά μίλια είναι δική τους. Και θεωρούν λοιπόν τα ελληνικά νησιά είναι προέκταση της τουρκικής ακτής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα αρνούνται ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη της νησιωτικής Ελλάδας ως προς την νομική της υπόσταση. Αυτό, όσο και να θέλουμε έτσι να το πούμε μετριοπαθώς, θα πούμε ότι είναι μια ενέργεια πολέμου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Οπότε, από τη στιγμή που τουλάχιστον, όπως βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στις μυστικές διαπραγματεύσεις κτλ., που δεν το βλέπω, η Τουρκία συνεχίζει να αρνείται την ύπαρξη Ελλάδος. Και εμείς θα πάμε να το συζητήσουμε για το αν υπάρχουμε. Μετά, αυτό το φοβερό και τρομερό για τα
για τα χωρικά ύδατα, τα οποία έτσι αυθαιρέτως λέμε, εντάξει δεν πειράζει, μπορεί να είναι και 12, μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 9 και 9,5 και 7,5 κτλ. Στην πραγματικότητα τι λέμε? Λέμε ότι, θα το πω έτσι λαϊκά, όλοι οι άλλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη θα είναι έτσι, με 12 ναυτικά μίλια, και εμείς και μόνο εμείς θέτουμε αυτόν εκτός του διεθνούς δικαίου και συνακόλουθα και εκτός της διεθνούς κοινότητας και αρνούμαστε να κάνουμε αυτό που είναι υποχρέωσή μας και όχι απλώς δικαίωμα, να κάνουμε δηλαδή αυτό που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, και όχι μόνο να κάνουμε αυτό που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αυτό που επιβάλλει και η γεωγραφία. Δηλαδή συνεχίζει αυτό το αφήγημα να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε, μάλλον οι Τούρκοι δεν θέλουν να μεταβληθεί το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη και έχουν δίκιο εν πάση περιπτώσει και εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όλο αυτό. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια παρανοϊκή ανάγνωση πραγματικότητας. Ναι, αλλά την κάνεις εσύ. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να την κάνει. Καλά το είπατε. Σε μια διαπραγμάτευση, γιατί το ακούσαμε και αυτό, και οι δύο πλευρές θα κάνουν υποχωρήσεις. Μάλιστα. Οι Τούρκοι σε τι υποχωρούν? Στις παράνομες διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδας, η οποία είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τα δίκαιά της? Αυτό δεν είναι υποχώρηση αμοιβαία, να το πω έτσι, να πάει και το παλιάμπελο. Δηλαδή, θα περνάμε τα στενά και θα έχουμε δικαίωμα? Λέω ένα παράδειγμα. Ένα. Και δύο, το πιο βασικό. Εδώ, δια στόματος Υπουργού Εξωτερικών, φτάσαμε στο σημείο ότι να οριοθετήσουμε ως υφαλοκρηπίδα για να έχουμε μακροημέρευση ειρήνης, και σε αυτό το πλαίσιο, ας με πούν και μειοδότη. Και έρχεται μετά η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν λέω ότι τα ίδια λέει η κυβέρνηση, αλλά τι μας λέει? Ότι παιδιά και τα χωρικά ύδατα είναι υπό διαπραγμάτευση, όπως ένα σακί πατάτες στη λαϊκή. Με συγχωρείτε, τι να καταλάβουμε? Ναι, κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι ότι δεν μπορείς να πας να συζητήσεις για το εύρος των χωρικών υδάτων, γιατί πολύ απλά το Αιγαίο, όπως είπα πριν, δεν είναι θέμα ελληνικής δύναμης. Το Αιγαίο είναι πρωτίστως στεριά, για την ακρίβεια στεριές. Είναι το τεράστιο πλήθος των ελληνικών νησιών και τα ελληνικά νησιά, βάσει της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι, όλα τα νησιά στον πλανήτη, βάσει της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή του δικαίου της θάλασσας, αλλά και της απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης το 2016 που ορίζει τι είναι νομικό νησί και τι είναι βράχος, έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με την υπηρωτική ακτή. Εάν εσύ πας και πεις ότι ναι, δεν θα έχω 12 ναυτικά μίλια στα νησιά και θα έχω 9, 8, 8,5, 10, λοιπόν, αυτομάτως δέχεσαι εμέσως πλην σαφώς θέμα και στην κυριαρχία επί του εδάφους. Δέχεσαι λοιπόν ότι αυτά, γιατί δεν υπάρχει πουθενά, επαναλαμβάνω, ούτε στο διεθνές δίκαιο, ούτε στη διεθνή πρακτική. Κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το έχει αυτό το πράγμα και να λέει ότι τα νησιά έχουν λιγότερα δικαιώματα από την υπηρετική ακτή. Όταν λοιπόν εσύ δεχθείς εμέσως, κανονικά, ότι τα νησιά έχουν λιγότερα δικαιώματα, αυτομάτως δέχεσαι αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί του εδάφους, γιατί όταν κάτι δεν έχει δικαιώματα πάει να πει και ως νομική οντότητα ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι ένα είδος γεωπολιτικού φαντάσματος και επιπροσθέτως τοποθετεί στην Ελλάδα, στη μετατρέπει σε ένα είδος χώρας παρία του διεθνούς συστήματος, την θέτεις εκτός του διεθνούς νόμου, της διεθνούς πρακτικής, της διεθνούς κοινότητας, γιατί ακολουθεί νόρμες που δεν έχει κανένα άλλο μέρος του κόσμου και επιπροσθέτως δημιουργεί προβλήματα και στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί μια τέτοια απόφαση από πλευράς Ελλάδος, και αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πούμε, θα διαμορφώσει δίκαιο. Ξέρετε, το δίκαιο δεν είναι μόνο οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων. Είναι πρωτίστως, επειδή τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι οι χώρες, οι αποφάσεις των χωρών παράγουν διεθνές δίκαιο. Οπότε και παράγουν με αποφασιστικό τρόπο. Οπότε η απόφαση της Ελλάδος να πει, γιατί αυτό θα πει, ότι τα νησιά είναι λιγότερο σημαντικά από την υπηρωτική ακτή, αυτομάτως θα ανατρέψει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Δηλαδή θα επιτρέψει σε χώρες που θεωρούνται από, υποτίθεται ότι θεωρούνται από τις εδώ ελίτος η λάθος πλευρά ιστορίας, πρωτίστως η Κίνα και η Ρωσία που έχουν ακριβώς αυτό το αφήγημα, ότι εμείς επειδή είμαστε υπηρετικές δυνάμεις, τα εγγύς ύδατα είναι γαλάζιο έδαφος, όπως λέει ο Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα, έτσι λέει και
και η Κίνα στην νότιο σημική θάλασσα, και από τη στιγμή που οι Έλληνες και μέσα στο ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται αυτό το πράγμα, φυσικά το κάνω και εγώ στην νότιο σημική θάλασσα, στον Αρκτικό και τότε θα υπάρξει ένα τεράστιο χτύπημα στα μακρόπνοα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων της Δύσης, προεξαρχούντων των Ηνωμένων Πολιτειών, που υποτίθεται ότι είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Μισό για μένα. Μισό λεπτό, κύριε Γρίβα, γιατί είναι εξαιρετική η τοποθέτηση, ο στοχασμός που ξεδιπλώνεται εδώ σήμερα. Καταρχάς μου θυμίζεται αυτό που είχε πει ο κύριος Θόδωρος Καριώτης: οι Τούρκοι είναι οι Κινέζοι της Μεσογείου. Λέτε, εσείς το προχωράτε. Λέτε λοιπόν, αν εμείς. Γιατί εμείς, δυστυχώς εμείς το συζητάμε στην Ελλάδα αυτό, δεχτούμε 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και 12 στο Ιόνιο, άλλη πρωτοτυπία, αποφασίσαμε λέει και τα σπάσαμε. Ποιος αποφάσισε δεν ξέρω, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, η κυρία Γαβουνέλη λέει ότι αποφασίσαμε. Αποδεχτούμε λοιπόν διαπραγμάτευση επί σκληρού πυρήνα κυριαρχίας, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί να μην έρθει, καλά το λέτε, αφού έτσι τους κατηγορούν, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και να πούν δύο λεπτά παιδιά και εμείς πυρωτικές χώρες είμαστε, μεγάλη στεριά έχουμε, τι φωνάζετε για το νησάκι της Ουκρανίας ή τι φωνάζετε για την νότιο Συνική θάλασσα. Οπότε το δικό μου ερώτημα σε εσάς είναι, καλά, εμείς κάνουμε τη μακακία να το πω έτσι. Θέλετε να μου πείτε ότι οι Αμερικάνοι θα πούνε όλα ωραία, όλα καλά, ας την Τουρκία να πάρει αυτά που ζητάει στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να φτιάξει προηγούμενο. Δεν θα μας πούν τι κάνετε ρε τύποι. Κοιτάξτε, σίγουρα θα μας το πούνε κάποια στιγμή και θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα και σοβαρότατες κυρώσεις. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να θεωρηθεί ότι δεν είμαστε. Όχι μια γιατί χώρα, είναι με το δίκιο. Όχι γιατί είναι με το δίκιο, για τα συμφέροντά τους. Έτσι, ακριβώς, για τα συμφέροντά τους. Κοιτάξτε όμως, επειδή πολλοί λένε ναι, μα δεν το σκέφτονται αυτοί οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, καταρχάς, δεν είναι ένα ενιαίο κέντρο. Είναι ένα πολυκεντρικό σύστημα εξουσίας, το οποίο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με καθυστερήσεις, αρνείται να λειτουργήσει στον πραγματικό χρόνο. Είναι σαν ένα ακριβώς επειδή είναι μια μεγάλη δύναμη και είναι ένα πολυκεντρικό σύστημα, είναι σαν ένα τρένο, μια νταλίκα. Δηλαδή, δύσκολα φρενάρει, δύσκολα επιταχύνει. Όταν το κάνει όμως, αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπάρχουν κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσου επίπεδου, ιδιαίτερα στο State Department, που πιέζουν γιατί έτσι τους βολεύει αυτούς ως γραφειοκρατίες, όχι την υψηλή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτείων, να τα βρούμε με την Τουρκία για να μην έχουν έναν άλλο πονοκέφαλο στο κεφάλι τους. Όταν όμως τα βρεις, εντός εισαγωγικών, τα βρεις με αυτόν τον τρόπο και γίνει κατανοητό το πόσο μεγάλες θα είναι οι συνέπειες εις βάρος των συμφερόντων, των μακρόπνων συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και του συμμάχου του στον πλανήτη, τότε θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και από τους Αμερικανούς, οι οποίοι θα έρθουν όχι μόνο να σου τραβήξουν το αυτί, ουσιαστικά θα σε αντιμετωπίσουν, ακριβώς για να μην λειτουργήσει όλο αυτό προηγούμενο για όλο το διεθνές σύστημα, θα σε αντιμετωπίσουν ως κάτι κατώτερο από τις κανονικές χώρες που όντως θα είσαι κάτι κατώτερο. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, η επικράτεια μιας χώρας είναι ενιαία. Δεν διαφέρει η Κάσος από την Άμφισσα. Δεν διαφέρει το Καστελόριζο από το Αγρίνιο. Δεν διαφέρει όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα η στεριά, το ακροτήριο Τέναρο ή ο νομός Αττικής από το όποιο νησί, από την Κρήτη για παράδειγμα. Που εσύ θα πας να το κάνεις αυτό το πράγμα και θα πεις ότι η Κρήτη, η Κάσος, η Κάρπαθος, τα Δωδεκάνησα δεν έχουν 12 ναυτικά μίλια όπως έχει πυρωτική ακτή. Γιατί έτσι, γιατί να μην δημιουργηθεί ελληνική, να μην γίνει το Αιγαίο ελληνική λίμνη, που δεν είναι επαναλαμβάνω ελληνική λίμνη, είναι ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, γιατί είναι όλες αυτές οι συστάδες νησιών. Άρα, ουσιαστικά, όχι μόνο θα θέσεις σε κατώτερο επίπεδο την νησιωτική σου δομή, γιατί δεν μπορείς να το διαχωρίσεις, ολόκληρη η χώρα θα μετατραπεί σε χώρα περιορισμένης κυριαρχίας, όχι μόνο έναντι της Τουρκίας, σε ολόκληρο το διεθνές σύστημα. Όχι μόνο ως πολιτική, που έτσι κι αλλιώς έχει πρόβλημα, και νομικά πλέον. Δηλαδή, οι συνέπειες σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι κατακλυσμιές για την ίδια την ύπαρξη της χώρας, για τη θέση της μέσα στο δυτικό κόσμο, για τις σχέσεις της με το δυτικό παράγοντα και μια σειρά από άλλα. Είναι δηλαδή μια ενέργεια, εάν γίνει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, πολλαπλού αυτοχειριασμού, και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονται αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, άμα θέλω μία λύση και ας με πούν μειοδότη, είναι λύση για τη λύση. Το ίδιο δεν γίνεται και με την Κύπρο. Βρέστε μία λύση. Το είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Μία λύση
πρέπει να είναι βιώσιμη και δίκαιη, και αν δεν είναι δίκαιη, δεν είναι βιώσιμη. Εμείς έχουμε βγάλει το Κυπριακό απ' έξω στις μεταξύς μας συνομιλίες με την Τουρκία. Η Τουρκία το έχει εκεί και λέει δύο χωριστά κράτη. Λέτε εσείς τώρα, ποιοι τα συζητάνε. Με συγχωρείτε, ο Υπουργός Εξωτερικών λέει να πάμε σε μία λύση μακροημέρευσης ειρηνικής, και ας είναι ό,τι να είναι. Και ας με πούν και μειοδότη. Με συγχωρείτε. Ναι, κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν μια ατυχή στιγμή του κύριου Υπουργού. Κοιτάξτε, αυτές οι δηλώσεις τώρα, άμα είχε πει ένας Αμερικανός Υπουργός ότι δεν πειράζει να με πούνε και μειοδότη, πρώτον δεν νομίζω να επιβίωνε πολιτικά, αλλά θεωρώ ότι μάλλον θα αντιμετώπιζε και σοβαρές ποινικές συνέπειες, τέλος πάντων κάποιας μορφής έρευνα, γιατί το λες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι έχεις κάνει, για ποιο το. Λοιπόν, τέλος πάντων θεωρώ ότι απλώς ήταν μια άτυχη στιγμή του κύριου Υπουργού και θέλω να πιστεύω ότι δεν. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Γκρίβα, είναι ένα πλέγμα και θα μας πείτε και για την Κύπρο μια κουβέντα, αλλά είναι ένα πλέγμα εδώ. Διότι την ίδια ώρα που έρχεται ο Φιντάν και πριν έρθει, συμβαίνουν τα εξής. Εκτός όλων αυτών που συζητάμε, βγαίνει στο ξεκούδουνο ο Φιντάν, οι τουρκικές κυβερνητικές εφημερίδες που είναι οι περισσότερες, και ο Ερντογάν, και τι μας λένε? Ότι υπάρχει θέμα τουρκικής μειονότητας και μάλιστα υπάρχει και ένα τμήμα της που δεν καλύπτεται από τη συνθήκη της Λοζάνης στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο και την ΚΟ, και στο καπάκι πάνε και τον βλέπουν μειονοτική από την Κομωτινή και την Ξάνθη τον Ερντογάν, και τρεις μέρες μετά σουτάρουν στην κυριολεξία από το λατρευτικό τόπο τον μουφτή που είναι κρατικός υπάλληλος, είναι μουσουλμάνος Έλληνας πολίτης, κρατικός υπάλληλος με ΦΕΚ παρακαλώ, τον σουτάρουν και βγάζουν και μια ανακοίνωση, τον στείλατε εδώ να προβοκάρει, δεν τον θέμε, έχουμε τους μουφτίδες μας. Αυτό όλο το πλέγμα, τι σας δείχνει ως συμπεριφορά ελληνικού κράτους? Αυτό μας δείχνει ότι καταρχάς από την πλευρά της Τουρκίας, η Τουρκία διεξάγει εναντίον της Ελλάδος αυτό που έχω πει επανειλημμένως και έχω και άλλοι, έναν σύνθετο υβριδικό πλην όμως ολοκληρωτικό πόλεμο, αμφισβητεί την ελληνική εθνική κυριαρχία και φυσικά το ελλαδικό κράτος αρνείται να κάνει τα αυτονόητα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί θα λέγαμε πολύ βαριές κουβέντες. Κύπρος, κύριε Γρίβα. Ναι. Εδώ τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, και εδώ είναι τραγικό να καθόμαστε τη στιγμή που η Τουρκία έχει βγάλει επανειλημμένως, το έχει διαφημίσει, έχει βγάλει χάρτες και λέει ότι πέραν από οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι το ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου βρίσκεται μέσα σε ένα φύλακα γαλάζιου εδάφους τουρκικού, εγώ το λέω ένα μεγάλο γεωπολιτικό στομάχι, και ουσιαστικά λέει ότι παιδιά, εγώ θα σας απορροφήσω σε βάθος χρόνου ή αυτή είναι η στοχοθέτησή μου. Το εμείς να επιμένουμε σε αυτή την παρανοϊκή λογική της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που έτσι καλώς δεν έχει κανένα νόημα πλέον, και στην, ακόμη και να μπορούσε να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα, θα ήταν ένα βήμα για την κατάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία και θα μετέτρεπε και τον ελληνικό πληθυσμό, εκεί τον κυπριακό πληθυσμό, θα τους έθεσε σε ένα είδος apartheid με λιγότερα δικαιώματα κλπ. Είναι μια άρνηση από πλευράς και των κυπριακών ηγεσιών και δυστυχώς και των ελλαδικών να συζητήσουμε για αυτή την κατάσταση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και μην πει κάποιος, μην εγκλωβιστεί σε μια λογική φαταλιστική, α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, η Τουρκία είναι πανίσχυρη. Όχι. Σε όλα τα επίπεδα η Τουρκία δεν είναι πανίσχυρη και ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, ότι αλλάζει το διεθνές σύστημα. Κανείς δεν θέλει κανονικά μια Τουρκία τόσο ισχυρή στη συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη, γιατί πολύ απλά θα επιβάλλει τη δική της ατζέντα, θα χειραγωγεί και θα εκβιάζει τους υπόλοιπους παίχτες. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την ελληνική διπλωματία, στην περίπτωση που υπήρχε ελληνική διπλωματία, λοιπόν, να ασχοληθεί, να φτιάξει, να χτίσει μια αρχιτεκτονική συμμαχιών, ώστε να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος έναντι της Τουρκίας και ταυτοχρόνως να υλοποιηθεί και μια στρατιωτική, αποτρεπτική, ανασχετική πρόταση που να έχει και στον πυρήνα της μια θεωρία νίκης, εάν η ιστορία σου δώσει την ευκαιρία να ασκήσεις μια πολιτική απελευθέρωσης της Κύπρου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εφικτά, είναι τουλάχιστον έχουν σοβαρό έτσι βαθμό υλοποίησης. Και στο στρατιωτικό επίπεδο δεν χρειαζόμαστε αεροπλανοφόρα, το έχουμε πει κύριε Σαχίνη και εμείς εδώ δεκάδες φορές και άλλοι. Υπάρχει η στρατιωτική επανάσταση των ταπεινών που βρίσκεται εν εξελίξη. Μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτή και σε με τεχνολογικά πυκνό, συστήματα. Λέτε, και σε άλλα, έχετε ξαναπεί, με ένα πυκνό πλέγμα νησιωτικό έχει την καλύτερη αποτροπή. Γιατί αυτό θες. Έχει την καλύτερη αποτροπή. Και το έχετε δείξει, λέτε, η εμπειρία με μικρά ψήγματα
και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο Μεσανατολικό. Στο έχει δείξει ακριβώς τι μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι αν θες. Το ερώτημα εδώ όμως, και θα επιχειρήσω να σας τσιγκλίσω εδώ στο τέλος, είναι το εξής. Μήπως είστε μαξιμαλιστές, γκρινιάριδες, μπατριώτες? Θέλω να πω. Γιατί ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Ωραία, εσείς έχετε ακούσει. Εγώ θέλω να σας το πω όμως. Γιατί πάει να γίνει μια κίνηση. Και αν λυθεί, αν τα βρούμε, αν ειρηνεύσει το πράγμα, γιατί είστε τόσο. Τι λέω τώρα, Τέλος πάντων, θέλω να το απαντήσετε. Κοιτάξτε, εγώ. Ευχής έργο θα ήταν να τα βρούμε με την Τουρκία και να επιτύχουμε ένα ειρηνικό modus vivendi. Για μένα ο μόνος τρόπος να επιτύξει κάτι τέτοιο να αναπτύξει μια πολιτική ανάσχεσης του τουρκικού επεκτατισμού, δεν το κάνεις. Όπως είπα και πριν, το να σβήσεις τον εαυτό σου ως κανονική χώρα, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό θα κάνεις. Δεν μπορείς δηλαδή να δεχθείς ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εδάφους σου έχει λιγότερα δικαιώματα από τα κομμάτια του εδάφους όλου του υπόλοιπου πλανήτη και να περιμένεις ότι θα σε αντιμετωπίσει ο υπόλοιπος πλανήτης ως κανονική χώρα. Δηλαδή, ο εθνικός αυτοχειριασμός, γιατί περί αυτού μιλάμε, δεν είναι πολιτική να τα βρούμε με την Τουρκία και να πάμε σε ένα ειρηνικό modus vivendi. Ακόμη και στο πιο έτσι άμεσο επίπεδο, επειδή η Τουρκία έχει ξεκάθαρες φιλοδοξίες για την περιοχή και επειδή η περιοχή, όπως είπαμε και πριν, είναι κρίσιμη σημασία για τις παγκόσμιες εξελίξεις και επειδή η Τουρκία έχει τεράστιες φιλοδοξίες στο να λειτουργήσει ένας αυτόνομος παίκτης στην Ευρασιατική σκακέρα, μόλις τα βρεις εντός εισαγωγικών, θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα και τελικά στόχος της είναι η απόλυτη κυριαρχία της περιοχής και στην καλύτερη των περιπτώσεων να σε μετατρέψει σε ένα σε προτεκτοράτο. Άμα είναι έτσι, να ξεκινήσουμε εξ αρχής, να πάμε να διαπραγματευτούμε την παράδοσή μας, να ενσωματωθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως βιλαέτητης, ας πούμε, και αν καθόμαστε να το συζητάμε και να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως μας κοροϊδεύουν ψυχρά όλοι οι άνθρωποι που λένε ότι αυτή είναι η ρεαλιστική λύση κτλ. Η αυτοκτονία ρεαλιστική λύση. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Δεν μιλάω ούτε καν από πατριωτική άποψη. Πατριωτισμός σημαίνει κάτι παραπάνω. Εδώ λέμε τα στοιχειώδη. Δηλαδή δεν μπορεί, θα το ξαναλέω, να είναι όλοι οι άλλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια. Δεν μπορείς να λειτουργείς αντίθετα στην διεθνή πραγματικότητα και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να δίνεις γερές πάσες στους αντιπάλους της σωστής πλευράς ιστορίας και να συνεχίζεις μετά το αφήγημα ότι εσύ βρίσκεσαι στο σκληρό πυρήνα της Δύσης και υποστηρίζεις τα δυτικά συμφέροντα και τα παρόμοια άλλα φλιναφήματα που ακούμε. Κατά την άποψή μου είναι ο Φερετζές που κρύβει ότι στην πραγματικότητα είναι η Άγκυρα και όχι η Ουάσιγκτον αυτή που ασκεί τη μεγάλη επιρροή στο σύστημα εξουσίας σήμερα στην Ελλάδα. Δυστυχώς το βλέπουμε από τα πράγματα μπροστά μας και είναι τραγικό που συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που είπατε είναι πολύ γερό καρφί. Μου λέει κάποιος εδώ, έχει δίκιο ο κύριος Γρίβας, πόσο σοβαρά να σε πάρουν. Δεν θέλουμε, λέει, άλλο παράδειγμα. Η Γερμανία συζητάει τα Eurofighter και μας είπε, παιδιά, γιατί θυμόσατε. Μια χαρά τα βρίσκεται με την Άγκυρα. Άντετε. Τι θέμα έχετε. Φανταστείτε να πούμε, άφεριν τα χωρικά είδα τα πάρτα. Φανταστείτε, λέω. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας το εξής. Με μία σύντομη τοποθέτησή σας. Όλα αυτά είναι ψηφίδες, το είπατε, σε μία εποχή που τα πάντα αλλάζουν. Και δεν ξέρω αν υπάρχει μια στρατηγική αντίληψη στη χώρα ότι τα πάντα αλλάζουν, οι σταθερές έχουν καταργηθεί. Είναι αυτό που έχει αναδυθεί, δηλαδή το σύμπλοκο των λεγόμενων παλιών ανεπτυγμένων δυτικών δυνάμεων, να το πούμε έτσι σχηματικά, και των υποάνωδων δυνάμεων, BRICS. Πολλοί λένε ότι BRICS τα κάνουν όλα για να μοχλεύσουν όλο το σύστημα, διότι έρχονται. Η δική σας αίσθηση? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο του διεθνού συστήματος, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκροτημένα μπλοκ. Η περιβόητη BRICS, ας πούμε, είναι μια πολύ χαλαρή ομάδα κρατών, τους οποίους τους χωρίζουν είτε δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, δηλαδή τι σχέση έχει η Νότιος Αφρική με τη Βραζιλία, ας πούμε. Έχει κάποια σχέση, στο παρελθόν κάνει πυρηνικά όπλα μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μακριά. Ή η Ινδία με την Κίνα που είναι εχθροί. Λοιπόν, ναι, το πλανητικό σύστημα αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα συνεργειών και ανταγωνισμών μεταξύ των βασικών δρόντων. Η Ελλάδα, ακριβώς γιατί δεν είναι Τουρκία, δηλαδή δεν αμφισβητεί, δεν διεκδικεί κομμάτι της πίτας, αλλά βρίσκεται στην κρίσιμη, σε μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές του πλανήτη, θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να παίξει σημαντικό ρόλο διαμορφωτή των εξελίξεων και να αποκτήσει συμμαχίες σοβαρές και ρόλο διεθνή κλπ. Εάν το ήθελε. Για να το κάνει όμως αυτό το πράγμα,
πρώτον και βασικότερο είναι να διεκδικείς τον εαυτό της, να υπερασπίσεις τον εαυτό της για να την παίρνουν και άλλοι στοιχειοδό σοβαρά. Όταν εσύ θες να φύγεις από το διεθνές σύστημα και να μεταβληθείς σε ένα γεωπολιτικό φάντασμα, αν όχι να αυτοεξαλειφθείς και να γίνεις βιλαέτη της Τουρκίας, εννοείται ότι δεν μπορεί να χτίσεις πάνω εκεί στρατηγικές και συμμαχίες και πολιτικές και. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κωνσταντίνος Γρίβας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του, όχι συχνά πυκνά πια, διότι αναλώνεται, πρέπει να πω, σε μελέτες, έρευνες και γραφή, πολύ γραφή και διδασκαλία βεβαίως. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Εγώ από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.